Είμαι ο Χάρης Κουλουργιός, ο προπονητής της ομάδας, για πρώτη χρονιά εδώ. Όπως και η ομάδα, πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική, σε ένα καινούριο στοίχημα. Σαν στόχους, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπαίνουν μέρα με τη μέρα. Θέλουμε όλοι να έχουμε υγεία, και ο καθένας ατομικά αλλά και σαν ομάδα, και αυτό το κομμάτι να βγαίνει και στο μπάσκετ, να βγάζουμε υγεία σαν ομάδα, να χαίρεται ο κόσμος που θα έρχεται να μας βλέπει. Ήδη στα δύο μάτς κυπέλου το γήπεδο ήταν γεμάτο. Θέλουμε να είναι γεμάτο και στο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με αγώνα εκτός έδρας στην Αθήνα. Όταν θα γυρίσουμε να παίξουμε δεύτερη αγωνιστική εδώ, θα θέλουμε να έχουμε χαρούμενο τον κόσμο και να μας περιμένει στο γήπεδο για να δώσουμε την πρώτη παράσταση εδώ του πρωταθλήματος. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό, ιδιαίτερα φέτος. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό με σκοπό να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Κύριε Κουλουργιώτη, την ομάδα την είδατε στην έννοια στους αγώνες του κυπέλου. Τι αποκομίσατε από την εικόνα? Εντάξει, οι αγώνες του κυπέλου ήταν καλό, ήταν δύο επίσημοι αγώνες που παίξαμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήταν μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας, ήταν αγώνες προετοιμασίας. Σίγουρα είδαμε πράγματα καλά και άσχημα. Δουλέψαμε από εκείνο τον καιρό μέχρι και τώρα στις αδυναμίες που είδαμε. Αισιόδοξος είμαι, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Μέρα με τη μέρα βλέπουμε πράγματα να βελτιώνονται. Από εκεί και πέρα, κριτής θα είναι η Κυριακή για μας. Κάθε Κυριακή θα βλέπουμε τι γίνεται και από εκεί και πέρα θα προχωράμε βήμα-βήμα με σκοπό το καλύτερο. Είμαι ο Δημήτρης Παπαντονίου. Είμαι τρίτη χρονιά στην ομάδα. Εδώ θα γεράσουμε από ό,τι μας βλέπω. Τώρα σας καλούμε καταρχήν να έρθετε κάθε Κυριακή στα παιχνίδια μας που σας έχουμε ανάγκη και όπως ήσασταν και πέρυσι εδώ, για να υλοποιήσουμε τους στόχους της ομάδας, που είναι κατά πρώτον η παραμονή στη Β' Εθνική και κατά δεύτερον όσο πιο ψηλά μπορούμε, γιατί όχι και στην άνοδο. Με λένε Μιχάλη Πελεκάνο και είμαι δεύτερη χρονιά στην ομάδα. Μαζί με τα παιδιά και φέτος θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Και περιμένουμε τη στήριξή σας στο γήπεδο όπως κάνατε όλη τη χρονιά πέρσι. Έτσι σας θέλουμε δίπλα μας και φέτος. Στόχοι της ομάδας είναι μια πολύ καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα, γιατί θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Και θα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε φέτος. Και μακάρι να είναι και η άνοδος. Ονομάζομαι Φάνης Κουμπούρας. Είναι η πρώτη μου χρονιά φέτος στο Ναύπλιο. Τα παιδιά πιστεύω είπαν τα περισσότερα πράγματα. Οι στόχοι είναι για μένα είναι να παίξουμε ένα ωραίο μπάσκετ, να το διασκεδάσουμε. Ο κόσμος που θα έρχεται εδώ να περνάει 2 ώρες ευχάριστα κάθε Κυριακή και να το βλέπει σαν μια έξοδο αντί να πηγαίνει σαν σινεμά, σαν θέατρο. Να το διασκεδάσουμε όλοι μαζί και να περάσουμε καλά. Οι πιο παλιοί μου είχαν πει τα καλύτερα για τον Ναύπλιο και ήταν και ένας λόγος για να έρθω εδώ. Όλοι το ξέρουμε τον Ναύπλιο σαν πόλη, αλλά κατά ψάν το ξέρουμε σαν διήμερο. Είναι μια ευκαιρία να το μάθουμε και πώς είναι όλο το χρόνο.